Πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ βρήκε το ρυθμό της. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερη, πιο οργανωμένη και της κατάφερε να ισοφαρίσει οι παίκτες της ΑΕΚ στην επίθεση, ο κορυφαίος παίκτης ο Κατζής. Και εδώ ο Παπαϊωάννου από την παλιά του Ακριβόπουλου κάνει το 3-2, ενώ ο Στάμπερ θα κάνει το 3-3. 13 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Εκτελεί ο Σάντμπεργκ το έμεσο, κοντράρει μπάλα και σοφαρίζει τελικά ο Παπαϊάννου. Έχασε την μπάλα ο Άντρουτς και το αριστερό βολέ του Παπαϊάννου την έστειλε στα δίχτυα για να έχουμε λοιπόν 77 λεπτό. ΑΕΚ Convent 2-2. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα δεύτερο φάουλ υπέρ της ΑΕΚ σε μια θέση οπωσδήποτε μακριά από τα δοκάρια του Ότσο Τορένα, αλλά σε ευθεία. Για να δούμε ποιος θα είναι. Αφήνει ο Γιωργαμλής, ο Εστερχάζη, γίνεται το σούτ από το Σάντερκ. Έχει βγει ο Γιωργαμλής, αλλά δεν κατάφερε να βρεθεί πάνω στην πορεία της μπάλας. Επιμένει όμως η ΑΕΚ. Να το σούτ από τον Παπαϊωάννου. Το ωραίο το πήγμα του Εστερχάζη. Μπάλα στα δίχτυα. Με αυτό το γκολ στο 10ο λεπτό που σημειώνει ο Μάρτον Εστερχάζη, που βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει, η ΑΕΚ κάνει μια εντυπωσιακή αρχή στη φετινή διοργάνωση του κυπέλου UEFA, ανοίγοντας το σκορ σε βάρος τη Ρεάλ με το γκολ αυτό που, όπως είπαμε, σημείωσε ο Εστερχάζη στο σούτ του Παπαϊωάννου, που παρενευλήθη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να δώσει έτσι στο 10ο, επαναλαμβάνουμε, λεπτό μια νέα τροπή, ένα νέο ενδιαφέρον στον αγώνα. Με τον γκολ στη φάση που ξαναβλέπουμε έχει πηδήσει ο Εστερχάζη. Θα πρέπει να έχει βρει μπάλα στο πόδι του, αλλιώς το γκολ θα πρέπει να πάει στη μερίδα του Παπαϊωάννου που έκανε το σουτ. Ο τηλεσκηνοθέτης μας, ο Κώστας Περπεδίδης, μας δίνει Παπαϊωάννου σκόρερ. Ο πίνακας του Ολυμπιακού Σταδίου μας δίνει Εστερχάζη. Μάνολας. Προσπαθεί ο Πιάς. Στην άλλη μεριά ο Παπαϊωάννου. Θα γυρίσει και η μπάλα θα βγει out. Εδώ ο Παπαϊωάννου, που δεν αποκλείεται τελικά να είναι αυτός ο σκόρερ του γκολ της ΑΕΚ, αν δεχθούμε ότι η μπάλα δεν βρήκε στον Εστερχάζη την ώρα που πηδούσε. Καραγκιζόπουλος στο φάουλ. Η κεφαλιά από τον Τομπουλίδη. Το λάθος του Κουσολάκη παρεμβάλλεται από Παπαϊωάννου και είναι το 2-0 για την ΑΕΚ στο 34. Ήταν το φάουλ του Καραγκιουζόπουλου. Το λάθος του Τομπουλίδη. Το νέο λάθος του Κουσολάκη και ο Παπαϊωάννου βρήκε την ευκαιρία. Πλάσαρε τον Μίρτσο. 2-0 για την ΑΕΚ. 52ο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. ΑΕΚ Βέρεια 2-0 με τα γκολ του Πατίκα και του Δίντσικου. Πέναλτι τώρα για την ΑΕΚ με τον Σάντμπεργκ. Σάντμπεργκ αποκρούει ο Κρούσκο από πολύ κοντά, ο Παπαϊωάννου και γκολ. Ξαναβλέπουμε όμως τη φάση. Πέναλτι με τον Σάντμπεργκ. Απόκρουση του Κρούσκα. Ασθενής, Παπαϊωάννου και 3-0. Σαβεύσκι, το σούτ η κόντρα, φέρνει την μπάλα στα χέρια του Τόιμπερ, χωρίς πίεση πλέον εκεί. Η ΑΕΚ που επιτίθεται κατά κύματα μετά τον γκολ των Γερμανών. Εδώ υπάρχει σίγουρα φάουλ από το σηκωμένο πόδι του Λίπερμαν, που μπορεί να διαμαρτύρεται, αλλά το παιχνίδι του ήταν σίγουρα επικίνδυνο. Ένα φάουλ που φέρνει τους παίκτες της ΑΕΚ γύρω από την μπάλα, είναι ο Μανολάς, είναι ο Σαβεύσκι, λίγο δίπλα του Οκόνσκι. Ο Σκοπιανός θα φύγει, ο Πολωνός φαίνεται ότι θα σουτάρει, ο Μανολάς όμως ευνηδιαστικά, η μπάλα στα δίχτυα
Το καταπληκτικό γκολ από το Στέλιο Μανολά. Η μπάλα φάνηκε να χτυπάει στο δοκάρι. Στην κίνησή της προς τα έξω θα βρει, όπως θα δείτε, στον Τόιμπερ, εδώ στο χέρι του, και από το απλωμένο δεξί χέρι του Ανατολικογερμανού καταλήγει στην γωνία του. Το γκολ βέβαια του Μανολά ήταν η ισοφάριση για την ΑΕΚ στο 27ο λεπτό. Πολύ νωρίς η Ένωση έφερε το μάτς στα ίσια, αλλά χρειαζόταν ακόμη στα υπολοιπόμενα 63 λεπτά 2 γκολ. Φάουλ για την ΑΕΚ. Ο αρχηγός της έδωσε πρωτοπλάνο, ο Παύλος Παπαϊωάννου, αρχηγός εκείνο το βράδυ. Δίπλα του είναι ο Κόνσκι, ο Πατίκας, ο Σαβέσκι, μια πλειάδα παικτών από τον γκολ των Ανατολικογερμανών και μετά στο μισό γήπεδο. Ο Μανολάς. Ο Σαβίδης που ξεκίνησε την κούρσα του από πολύ πίσω. Κόβει την μπάλα στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος ο Παπαϊωάννου και σφυρίζει το πέναλτι ο Ισπανός για την ανατροπή αυτή του Παύλου Παπαϊωάννου μέσα στην περιοχή της Δυναμό. Από την εξαιρετική επέλαση του Σαβίδη, δείτε τι γίνεται στις εξέδρες του σταδίου Νίκος Γκούμας. Η φάση αυτή στο 32ο λεπτό, και ένα λεπτό μετά πλέον είναι ο Κόνσκι απέναντι από τον Τόιμπερ. Στο 33 θα τον πλασάρει με το αριστερό πόδι, στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Τόιμπερ, αυτός ξάπλωσε στην αντίθετη. Η ΑΕΚ ανατρέπει την εις βάρος της κατάσταση, προηγείται με 2-1, αλλά ακόμη δεν έχει την πρόκληση στα χέρια της. Πάλι εδώ η υποδειγματική εκτέλεση του Μύρος Λαβοκόνης και ο Πολωνός που ήταν σπεσιαλίστας όπως και στα φάουλ και στα πέναλτι. Η βραδιά είχε πάντως πολύ μέλλον ακόμη μπροστά. Ο κόσμος έσπρωχνε την ΑΕΚ, ανέβαζε διαρκώς τη βοήθειά του προς την ομάδα του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Αναλαμβάνω, κοινό που ξεπερνούσε τους 30.000 θεατές. Μία ακόμη αντικανονική επέμβαση των Ανατολικογερμανών. Ένα ακόμα φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ. Τον Οκόνσκι και τον Σαβέσκι να είναι εκεί κοντά στην μπάλα. Τον Γιώργο Κούτουλα να σηκώνεται μετά το μαρκάρισμα που δέχθηκε. Εκτελεί ο Κόνσκι, περνάει μπάλα από τον Μπατίστα. Το γύρισμα καταπληκτικό από το Σαβίδη. Δεν πρόλαβε ο Μπατίστα να βάλει την προβολή και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να φτάσει σε σκορ πρόκρισης, να κάνει το 3-1. Που όμως επιμένει σε μια από τις μεγαλύτερες βραδιές της στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο Σαβίδη σε ένα εκπληκτικό σουτ καρφώνει την μπάλα στο αριστερό γάμα του Τόιμπερ. Πανηγυρίζει έξαλλα Νάκη Τούμπα από τον Κύπριο που κάνει στο 37 το 3-1. Από μια δική του επέλαση κάθετη πάσα στον Παπαϊωάννου στο 33 προήλθε το πέναλτι με το οποίο η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα με τον Οκόνσκι, έκανε το 2-1 και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια 4 λεπτά μετά, όταν καταφέρνει όχι απλώς να ανατρέψει το 0-1 και να προηγηθεί, αλλά να φτάσει πλέον σε σκορ πρόκρισης κάνοντας το 3-1. Μπατίστα που γύρισε και τρέχει, καταφέρνοντας να κρατήσει την μπάλα στο γήπεδο. Πολύ ωραίο κράτημα από τον Λίμπερμαν, τροφοδοτεί το Σαβίδη, καταπληκτική ενέργεια από τον Γιώργο Σαβίδη και το 4-1. Στο 60 λεπτό, κι άλλη τούμπα από τον Κύπριο, για την ΑΕΚ που πλέον έχει έναν τεράστιο θώρακα πρόκρισης μπροστά της. Τα συγχαρητήρια όλων και στον Μπατίστα, κοιτάξτε εδώ το μαγικό που κάνει στο Λίμπερμαν, τραβώντας του την μπάλα σε μια ενέργεια που θύμισε πολύ τη σκηνή του Ρονάλντο. Προσποίηση του Σαβίδη, αδειάζει τον Τόιμπερ, σπρώχνει την μπάλα με το δεξί στα δίχτυα και καλεί τους πάντες να πανηγυρίσουν μαζί του. Η γιορτή αρχίζει πλέον να κορυφώνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια και φέρνει την ομάδα του να ψάχνει πάλι ένα γκολ. Η ΑΕΚ όμως ήταν καλύτερη όλο το βράδυ. Η μπαλιά του Οκόνσκι και εκεί που είναι ο Σαβίδης. Εδώ ο Στράτος Γιδόπουλος στα επίσημα του σταδίου Νίκος Γκούμας, όπου ο κόσμος βρίσκεται βέβαια σε πελάγι ευτυχίας από αυτή τη μεγάλη εμφάνιση σε μια βραδιά που ξεκίνησε με εντυπωσιακό παλμό στην εξέδρα,
Με τη Νέα Φιλαδέλφεια να παγώνει στο 10ο λεπτό από τον γκολ του Γκίτσοβ, ο κόσμος όμως να ξεκινά αμέσως σε εκδηλώσεις λατρείας προς την ομάδα του Μπάγεβιτς για να τη σπρώξει στην επιτυχία, βλέποντας και την αγωνιστική της διάθεση. Ο Χριστοδούλου που πήρε από τον Νεοκόνσκι. Τις τρίπλες στην περιοχή, το σουτ. Στο δοκάρι μπάλα σκάει κάτω. Ο Σαββίδης αγγίζει το χατρίκ, αλλά χάνει τη μεγάλη ευκαιρία για το 5ο γκολ. Και ο Κούτουλας που πήρε την μπάλα από τον Πεπέ, στο Σαβεύσκι που θέλει να σεντράρει, η κόντρα πάνω στο Ζάμερ, το νέο γέμισμα από το Σκοπιανό, πηγαίνει και κρατάει την μπάλα ο Τόιμπερ εντός γηπέδου. Εδώ δείτε πάλι την ενέργεια του Χριστοδούλου, η βολίδα του Σαββίδη στο δοκάρι, η μπάλα σκάει στη γραμμή και απομακρύνεται. Το σημάδεψε από πολύ κοντά μετά την εξαιρετική κίνηση και τη σέντρα του Χριστοδούλου το δοκάρι. Ο Σαββίδης σε δαιμονιώδη βραδιά. Μπαίνει ο Σαββίδης στην περιοχή. Τσιμπάει την μπάλα. Ένα εκπληκτικό γκολ στο 82ο λεπτό. Το 5-2 για την ΑΕΚ. Αυτό που δεν έκανε λίγο πριν ο Σκοπιανός το κάνει τώρα και πανηγυρίζει. Ενώ πλέον η πρόκριση δεν χάνεται με τίποτα για την ελληνική ομάδα. Στο 82ο λεπτό η ΑΕΚ προηγείται με 5-2. Σε μία από τις μεγαλύτερες σε εύρος νίκες της στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Έκτο προς 7ο λεπτό του αγώνα, ο Παπαϊωάννου με ένα θαυμάσιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Βλάσνια, ανοίγοντας έτσι το σκορ. Εδώ δείτε τον Παπαϊωάννου από τη γραμμή της περιοχής με αυτό το θαυμάσιο βολέ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τάνι και έτσι στο 7ο προς 8ο λεπτό πρώτου ημιχρόνου, το σκορ ΑΕΚ Βλάσνια 1-0. Και πάλι το θαυμάσιο σουτ, το θαυμάσιο βολέ του Παύλου Παπαϊωάννου. Τον Μπουιαγκρούντα και ο Σταματής. Μπαλιά για τον Μπατίστα, το σουτ και το μπλοκάρισμα, το ωραίο σουτ που έκανε ο Σαββίδης και το μπλοκάρισμα το σταθερό από τον Ντάνι. Κούτουλας κόβει, Μπατίστα με τον Πασάη κοντά του. Μπατίστα πάντα κάνει το αριστερό σουτ και πολύ ωραίο το μπλοκάρισμα σε ένα δύσκολο σουτ από τον Ντάνι. Σαββεύσκι λοιπόν εκτελεί, η μπάλα στη δοκό και αποτυγχάνει ο Παπαϊωάννου να την στείλει στα δίχτυα. Να λοιπόν το πολύ καλά χτυπημένο φάουλ από τον Σαββεύσκι φέρνει την ΑΕΚ κοντά στην επιτυχία ενός δεύτερου γκολ. Δείτε και πάλι τη φάση, με πολύ τέχνη η μπάλα φεύγει. Τυπάει όμως την αριστερή δοκό του τέρματος, κάθετη δοκό του τέρματος του Ντάνι και ο Παπαϊωάννου στη συνέχεια δεν μπόρεσε να τη στείλει στα δίχτυα. Και από την κάμερα που είναι τοποθετημένη, διαγώνια πίσω από το τέρμα της Βλάσνια, με τον Λάτσα και Γκρούντα και πάλι για τον Μπουσάτη. Σκάβει την μπάλα, είναι μέσα στην περιοχή και κάνει την κεφαλιά. Ο Μπούιαρ Γκρούντα, η πρώτη επικίνδυνη και καλή επίθεση για τον πρώτο γύρο του κυπέλου ΕΦΑ. Ο Καραγιάννης με τον Μπούιαρ Γκρούντα σε μια μονομαχία. Καραγιάννης βρίσκει πολύ ωραία τον Σαββίδη. Σαββίδης κάνει από μακριά το σουτ και η μπάλα φεύγοντας από την αγκαλιά του Ντάνι περνάει λίγο έξω από το τέρμα. Κόρνερ σε ένα πολύ δυνατό δεξιό σουτ του Γιώργου Σαββίδη. Και δείτε και πάλι την φάση και πώς η μπάλα κύλησε λίγο έξω από το τέρμα